Καλή σας μέρα και στους δύο. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά, θα ήθελα έτσι μία, επειδή τα ζείτε εσείς από πιο κοντά, λίγο αυτό το, ήταν έκπληξη αυτό το αποτέλεσμα, αυτό το τσίμα-τσίμα, το πολύ κοντά Μακρόν και Μελανσόν. Όχι, δεν ήταν ακριβώς έκπληξη, γιατί ξέραμε ότι από τη στιγμή που θα ενωθεί όλη η αριστερά για να πάει στις εκλογές, για τις βουλευτικές, θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Υπάρχει και αυτό το αποτέλεσμα που ήταν αναμενόμενο, αν θέλετε, στον πρώτο γύρο. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις έδιναν πιο πολύ τον Μελανσόν μπροστά παρά τον Μακρό. Τελικά έγινε το αντίθετο και αυτό φαντάζομαι ότι είναι ήδη το τέλος για την διεκδίκηση που ήθελε ο Μελανσόν σε σχέση με την Πρωθυπουργία, γιατί στην πραγματικότητα θα είχε ανάγκη από ακόμα 100 βουλευτές. Η Γαλλία έχει 577 και πρέπει η πλειοψηφία γίνεται στα 289. Άρα λέω απλώς ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουμε επίσης είναι ότι για το δεύτερο γύρο, όταν έχεις μαζέψει όλη την ένωσή σου στον πρώτο γύρο, δεν έχεις άλλους ψήφους. Δεν έχεις περιθώρια, ναι. Μετά θα παιχτεί διαφορετικά το παιχνίδι. Μάλιστα. Και θα το δούμε. Υπάρχει πάντως σε γενικές γραμμές υπάρχει πίεση σε ό,τι αφορά την ικανότητα, την προοπτική του Μακρόν να μπορεί άνετα και ελεύθερα να σχηματίσει, να διαδραματίσει και κεντρικά στην Ευρώπη το ρόλο που στην Ελλάδα τουλάχιστον συμφέρει να παίζει ο Μακρόν. Ναι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που συμφέρει, είναι και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ακόμα και για την ίδια τη Γαλλία. Ναι. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε ότι αυτό που παίζεται είναι αν έχει απόλυτη πλειοψηφία ή απλώς σχετική πλειοψηφία. Ναι. Άρα το σχετική πλειοψηφία θα την έχει. Το απόλυτη είναι οριακό, εφόσον οι πάνω εκτιμήσεις είναι στα 295 και όπως έλεγα χρειάζεται 289. Άρα θα έλεγα ότι απλώς είναι οριακό. Και εκεί είναι που παίζεται το παιχνίδι, άρα προσπαθεί ο Μελανσόν να δείξει, ας πούμε, ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι, αλλά είναι πολλοί στη Γαλλία που έχουν πολλές επιφυλάξεις με τον Μελανσόν, γιατί έχει ακραία στοιχεία και όχι μόνο στη ρητορική του, αλλά και στις διεκδικήσεις του σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Οι πανηγυρισμοί του Τσίπρα για τα ποσοστά του Μελανσόν εδώ δικαιολογούνται? Δικαιολογούνται γιατί είναι από την ίδια παράταξη, απλώς είναι καλό να θυμόμαστε αυτό που έλεγε ήδη ο Μελανσόν, λέει εγώ δεν είμαι Τσίπρας, όταν κάνω κάτι θα το κάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα δικά μας και τα γειτονικά μας δηλαδή. Ο Ερντογάν δείχνει ότι ανεβάζει συνεχώς τους τόνους και το ερώτημα είναι μέχρι πού θα του τεντώσει το σχοινί. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι είναι επαιτειακό, επειδή είμαστε το 2022 και αναφέρεται συχνά στο τι έγινε πριν έναν αιώνα. Ναι. Υπονοεί βέβαια την καταστροφή της Σμύρνης. Νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει κολλήσει πάνω στο θέμα της Λοζάνης, αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν ξέρει ότι υπάρχει η συνθήκη Παρισίων του 1947 που καπελώνει τη συνθήκη Λοζάνης και μάλλον δεν ξέρει ότι η συνθήκη Λοζάνης είναι απλώς η αντικατάσταση μιας συνθήκης προαστίων από τη συνθήκη Βερσαλίων. Τα προβλήματα που έχει όσον αφορά τις διεθνείς συνθήκες είναι ότι μάλλον επειδή βλέπει μόνο μία, συνεχώς μιλάει για αυτήν και ξεχνάει τις πιο σημαντικές που είναι Βερσαλίων και Παρισίων. Η οποία Παρισίων, το ξέρετε πολύ καλά εσείς, είναι αυτή που μας έδωσε τα Δωδεκάνησα. Άρα όταν έχει προβλήματα σε σχέση με τα Δωδεκάνησα και την αποστρατικοποίηση και τα δεδομένα, είναι καλό να θυμάται ότι είναι γραμμένο και στην επόμενη συνθήκη ότι η Τουρκία δεν θα διεκδικήσει τίποτα από αυτά τα νησιά και τα αφήνει εντελώς στο ενδιάμεσο, αν θυμάστε καλά, με το 1932 στην Ιταλία. Άρα αυτό που λέει σε σχέση με την αποστρατικοποίηση είναι κάτι που το γνωρίζουμε εμείς, το χρησιμοποιούμε και γι' αυτό έχουμε και την Εθνοφυλακή. Υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούμε σε μια διπλωματική παγίδα προσπαθώντας να θυμίζουμε συνεχώς τον Ερντογάν αυτά του τα λάθη και επικαλούμενοι. Αν θέλετε, και εγώ θεωρώ πολύ έξυπνη αυτή τη χαρτογράφηση των τουρκικών διεκδικήσεων με τους 16 χάρτες που παρουσίασε η ελληνική πλευρά. Το ερώτημα είναι κατά πόσον κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε σε μια παγίδα κατά την οποία
θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι, ενδεχομένως μετά από ένα μικρό, ένα θερμό επεισόδιο τύπου ημίων ή λιγότερο, ή λιγότερο σημαντικό, για να συζητάμε ουσιαστικά πάλι τις ίδιες απαιτήσεις φουσκωμένες από την άλλη πλευρά. Ναι, πρώτα απ' όλα έχετε δίκιο ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα παγίδας, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πέσουμε, γιατί την έχουμε εντοπίσει, ξέρουμε ακριβώς την επιχειρηματολογία, δεν είναι κάτι καινούριο. Και ακόμα και όταν προσπαθεί να κάνει κάτι καινούριο και να γράψει στα ελληνικά, εμένα μ' αρέσει πώς του απαντάμε πάνω σε αυτό και ποιος είναι ο λόγος της χρήσης της ελληνικής γλώσσας που δεν ταιριάζει καθόλου με το ύφος που έχει. Ναι. Άρα όταν μιλάτε για τους χάρτες, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και εγώ θεωρώ ότι ήταν πετυχημένο έτσι όπως το παρουσιάσαμε το θέμα, γιατί κατάλαβαν και οι άλλοι ότι είναι εντελώς παράλογο. Ναι. Αλλά επιμένω πάνω σε κάτι, θα ήταν καλό να μην απαντάμε συστηματικά μόνο για τη συνθήκη Λοζάνης, αλλά να απαντάμε μέσω της συνθήκης Παρισίων που ξεκαθαρίζει το όλο πλαίσιο, επειδή έγινε το 47 και είναι χάρη σε αυτήν που τα Δωδεκάνησα είναι στην Ελλάδα, οι αναφορές που γίνονται συστηματικά μόνο στη Λοζάνη δεν επιτρέπουν να πούμε ότι η συμφωνία που γίνεται με την Ιταλία, η Τουρκία, ουσιαστικά εγκαταλείπει οποιαδήποτε διεκδίκηση πάνω στα Δωδεκάνησα. Άρα θα ήταν καλό να τους το υπενθυμίζουμε αυτό, ειδικά και επαιτειακά, και μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία ετοιμάζεται για το 23 για να μας πει και να μας πείσει ότι είναι μια χώρα που γεννήθηκε μόνο μετά το 23. Και το αστείο ποιο είναι, είναι ότι η συνθήκη Σεβρών και η συνθήκη Λοζάνης τις έχει υπογράψει ως Τουρκία. Άρα και τώρα είδατε ότι προσπαθεί, όχι μόνο προσπαθεί, το έκανε, να αλλάξει το όνομά της στα αγγλικά, έτσι όπως έγινε και στα Ηνωμένα Έθνη, για να μην μοιάζει με τη Γαλοπούλα. Αλλά και να μην μοιάζει με τη Γαλοπούλα, άμα έχει τη συμπεριφορά της Γαλοπούλας, το καταλαβαίνουμε. Αυτό όμως τι σημαίνει, γιατί είμαστε εδώ τόση ώρα να λύουμε τη λογική και τις διεθνείς συνθήκες και σωστά το κάνουμε. Αυτό τι σημαίνει όμως, μπορεί να μην έχουμε ένα θερμό επεισόδιο, γιατί πολλοί μιλούν για την τρέλα του Ερντογάν. Ναι, η τρέλα υπάρχει, εντάξει, αλλά δεν είναι εντελώς τρελός. Έχει και το θέμα με το γόητρο. Η Τουρκία κάνει κινήσεις μόνο όταν είναι 150% σίγουρη ότι δεν θα έχει κόστος. Αλλά δεν τις κάνει. Αν εμείς έχουμε λοιπόν μια σταθερότητα και τα επιχειρήματά μας είναι ορθολογικά και ταιριάζουν με την κοινή λογική της διεθνής κοινότητας, δυσκολεύεται η Τουρκία να πάει πιο πέρα από την ρητορική. Άρα όσο αφορά τις λέξεις και το λεξιλόγιο που επιχειρεί να χρησιμοποιήσει, αυτό δεν μας πειράζει, να απαντάμε σωστά. Και εγώ βλέπω ότι γενικά και όχι μόνο τώρα, το ΙΠΕΞ απαντάει σωστά πάνω σε αυτά. Αλλά εγώ βασίζομαι περισσότερο στο Υπουργείο Άμυνας. Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνουμε σε πρακτικό επίπεδο, όπως μιλάμε για την ασφάλεια των νησιών, και εκεί πέρα φαίνεται ότι υποστηρίζουμε και τα λεγόμενά μας. Αυτό δυσκολεύει τον Ερντογάν να πάει πιο πέρα, γιατί μετά κινδυνεύει να φανεί ότι δεν είναι στο επίπεδο της Ελλάδος. Και το άλλο θέμα που έχει ο Ερντογάν αυτή την περίοδο είναι ότι επειδή η Ρωσία δεν τα πάει καλά με την Ουκρανία, σε αυτό που έλεγε ότι θα κρατήσει μόνο 2-3 μέρες και τώρα έχουμε περάσει τις 100, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν μοντέλο παρέμβασης όπως θα ήθελε και η Κίνα για την Ταϊουάν. Άρα δεν, είναι πολύ πιο μαζεμένος από την περίπτωση που η Ρωσία θα είχε ξετινάξει το θέμα της Ουκρανίας σε 2-3 μέρες. Θα είχε κάνει το ανάλογο λέγοντας ότι αυτό είναι το μοντέλο μου. Εδώ βλέπει ότι πρακτικά όλοι αυτοί που πίστευαν ότι η Ρωσία είχε ένα μεγάλο στρατό, δεν το πιστεύουν πια. Και αυτό που φοβάται η Τουρκία για τον εαυτό της είναι να έχουμε ακόμα, όπως έλεγε τώρα και ο Βαγγέλης, ένα ας πούμε μικρό θερμό επεισόδιο και να φανεί ξεκάθαρα ότι ο τουρκικός στρατός δεν έχει το επίπεδο που θεωρούμε ότι έχει. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το κόστος. Για μας δεν είναι κόστος, γιατί εμείς ξέρουμε ότι θα τα εξέτουμε σοβαρά και ορθολογικά πάνω σε κάποια πίεση ή ακόμα και σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Για την Τουρκία όμως θα είναι ένα τεράστιο κόστος, γιατί χρησιμοποιεί αυτό το γόητρο ότι εγώ έχω ένα στρατό που έχει πάνω από 1 εκατομμύριο στρατιώτες, έχω αυτή τη δυνατότητα, αλλά στο τέλος επί πρακτικού δεν το κάνει, γιατί φοβάται ότι η παραμικρή κίνηση και επιτυχία από εμάς θα είναι μεγάλη
αποτυχία για αυτήν. Από την άλλη, και επειδή ξέρω ότι σας αρέσουν πάρα πολύ οι στρατιωτικές και οι στρατηγικές επί του πεδίου και σας αρέσει να τις παρακολουθείτε και να τις αναλύετε, η ερώτησή μου είναι αν υπάρχει κίνδυνος ένα επεισόδιο να μην το κριτήριο για ένα θερμό επεισόδιο ή ενδεχομένως κάτι πιο σκληρό, δηλαδή μια παρατεταμένη θερμή περίοδος με συγκρουσιακά επεισόδια μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αν υπάρχει κίνδυνος να μην είναι απλά μια προσπάθεια της Τουρκίας, να μην είναι απότοκο μιας προσπάθειας της Τουρκίας να εκδηλώσει και αυτή τον αναθεωρητισμό της επί του πρακτέου, αλλά να είναι μια προσπάθεια σε συνεννόηση ενδεχομένως με τη Ρωσία, προκειμένου να τραβήξει, να μειώσει την πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή η Ρωσία. Διότι αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ είναι επικεντρωμένο στην Ουκρανία. Όλο το ΝΑΤΟ είναι στην Ουκρανία. Βοηθάει την Ουκρανία απέναντι στην Ρωσία. Στη Ρωσία. Σωστά. Αν υπάρξει ένα άλλο μέτωπο, μια άλλη πληγή, να το πάρουμε έτσι, γιατί δεν είναι μέτωπο, θα είναι δύο σύμμαχες χώρες του ΝΑΤΟ που θα συγκροτηθούν μεταξύ τους. Μια πληγή λοιπόν στο νότιο υπογάστριο του ΝΑΤΟ ενδεχομένως να μειώσει την πίεση που δέχεται η Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο. Υπάρχει τέτοια λογική, είναι λογικό αυτός ο φόβος, αυτή η παγίδα. Η λογική που έχετε εκθέσει τώρα υπάρχει, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα ήταν σοβαρή, γιατί απαντήσατε και ρητορικά μέσα στην ερώτησή σας. Είναι από τη στιγμή που οι δύο χώρες είναι και οι δύο στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να εμπλακεί. Άρα δεν μπορεί το ΝΑΤΟ να αλλάξει πορεία. Είναι όλοι τώρα συντονισμένοι πάνω στο θέμα της Ουκρανίας. Και αν έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία και την Ελλάδα, δεν θα κάνουν κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί δεν το επιτρέπει θεσμικά το ΝΑΤΟ. Αυτό θα γινόταν π.χ. Αν είχαμε, ξέρω εγώ, μια κίνηση από μια χώρα εκτός ΝΑΤΟ εναντίον της χώρας του ΝΑΤΟ, που εδώ θα έδιναν προτεραιότητα, γιατί είναι αυτό που προβλέπει η συνθήκη Ουάσιγκτον του 1949. Ναι, γι' αυτό το αναφέρω ως πληγή, δεν το αναφέρω ως μέτωπο. Δηλαδή το καταλαβαίνω. Μια πληγή μέσα στο ΝΑΤΟ. Το επιχείρημα δεν θα μετρούσε πάρα πολύ, γιατί δεν θα επηρέαζε την τακτική του ΝΑΤΟ. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι νομίζω σε πιο σοβαρό σενάριο που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε είναι ότι άμα υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία, όσο πιο καλά απαντάμε, τόσο πιο πολλούς πόντους παίρνουμε για την περιοχή και τόσο πιο ενισχυτική είναι η συμμαχία μαζί μας. Γιατί σου λέει, αυτοί κάνουν τη δουλειά στην περιοχή, αυτοί παίζουν, αυτοί κόβουν και ράβουν, ενώ ο Ερντογκάν μπορεί να μιλάει, αλλά στο τέλος της υπόθεσης δεν κάνει τίποτα το συγκεκριμένο, ενώ το ΝΑΤΟ είναι πάντοτε πολύ πρακτικό. Θα λέγω ότι αυτό που είπατε σαν επιχείρημα θα άγγιζε περισσότερο την Ευρώπη, που είναι λίγο πιο θεωρητική και με τα δικαιώματα, ενώ το ΝΑΤΟ κοιτάζει το τακτικό και το επιχειρησιακό. Άμα δει ότι είναι απλώς μια κίνηση εντυπώσεων, ακόμα και αν υπάρχει μια χειραγώγηση από την Ρωσία, π.χ. όπως έγινε και το 1974, εκεί θα είχε νόημα. Αλλά θυμάστε ότι το 1974 έγινε στην Κύπρο, που δεν ήταν χώρα του ΝΑΤΟ. Άρα εκεί πέρα παίζονταν αυτό το παιχνίδι και παίχτηκε. Τώρα με την Ελλάδα και την Τουρκία δεν παίζει. Μάλιστα. Ναι, γιατί πολλοί ενδεχομένως κάνουν το σύνειρμο αυτό. Σου λέει το 1974 τόλμησε, το έκανε. Ναι. Γιατί να μην το κάνει και σήμερα. Ναι. Γιατί το 1974 δυστυχώς για την Κύπρο δεν ήταν στο ΝΑΤΟ. Ναι. Αλλά θα ήταν καλό να το ξέρει και αυτό και η Κύπρος, και θα ήταν καλό σε κάποια φάση να μπει στο Partnership for Peace, γιατί είναι η μόνη χώρα όλης της Ευρώπης που δεν είναι ακόμα μέσα σε αυτήν, σε αυτόν τον συνεταιρισμό, ας το πούμε έτσι στα ελληνικά. Ενώ όλες οι άλλες έχουν μπει μέσα, χωρίς εξαίρεση, η μόνη εξαίρεση αν θέλετε είναι το Κόσοβο, το οποίο δεν είναι ακόμα αναγνωρισμένο καν σαν χώρα επίσημα από τα Ηνωμένα Έθνη. Άρα θα ήταν καλό και η Κύπρος να περάσει σε αυτό το στάδιο, γιατί σε κάποια φάση θα πρέπει να φανταστούμε ότι η Κύπρος πρέπει να είναι στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτός είναι ο φυσικός της χώρος για να προστατευτεί αποτελεσματικά από οποιαδήποτε διεκδίκηση παράλογη. Το βέτο της Τουρκίας για Σουηδία και Φινλανδία το βλέπετε να ξεπερνιέται και να ξεπερνιέται, ναι, χωρίς κόστος για εμάς. Όχι, ούτε με κόστος θα ξεπεραστεί, ναι. Και θα είναι απλώς κάτι άλλο ένα πράγμα γελίο που θα έχει κάνει η Τουρκία χωρίς να πετύχει κάτι το συγκεκριμένο. Άρα εγώ χαίρομαι ήδη που ο Ερντογκάν πήρε την απόφαση
για να γελιοποιηθεί ότι θα βάλει βέτο, γιατί επί του πρακτέου ξέρουμε ότι οι πιέσεις που θα ασκηθούν πάνω στην Τουρκία για να συμφωνήσει θα είναι τεράστιες, και νομίζω ότι η πρώτη ένδειξη, όπως ξέρετε, στη διαδικασία κανονικά οι Αμερικανοί είναι αυτοί που υπογράφουν τελευταίοι όταν γίνεται μια νέα ένταξη, γιατί είναι αυτοί που έχουν τα εργαλεία της συμφωνίας. Εδώ οι Αμερικανοί ξεκαθάρισαν ότι θα είναι από τους πρώτους. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, το έχουμε και αυτό στο στρατό. Ξέρετε, όταν υπογράφουμε ένα έγγραφο, φαντάζομαι ότι ο Βαγγέλης το έχει ζήσει αυτό, που είναι όλοι που πρέπει να υπογράψουν ο ένας μετά τον άλλον, φανταστείτε ότι να το υπογράφει πρώτα ο στρατηγός και μετά να πρέπει να υπογράψουν και οι προηγούμενοι. Ναι, δεν, είναι δεδομένο. Αυτό. Είναι τελειωμένο. Έχει μπει αυτή η υπογραφή, έχει τελειώσει το έργο. Εδώ αυτό που λέει, ας πούμε, η Αμερική είναι ότι αυτό που γίνεται με τη Φιλανδία και τη Σουηδία είναι απόλυτη προτεραιότητα για το ΝΑΤΟ και για την Αμερική, γιατί θεωρεί ότι αυτό, για να είμαστε συγκεκριμένοι, ενώνει βέβαια τις βαλτικές χώρες, που και αυτές μπορεί να είναι ένας στόχος για την Ρωσία, διευκρινίζει το πλαίσιο, το γενικό της μεγάλης εικόνας, ότι εμείς θα είμαστε μέχρι εκεί, άρα και στα σύνορα, και ουσιαστικά για μένα καταστρέφει εντελώς την επιχειρηματολογία του Πούτιν, γιατί αυτός είπε ότι μπήκε στην Ουκρανία για να μην έχει σύνορα με το ΝΑΤΟ. Τώρα που πετυχαίνει να έχει ακόμα πολύ περισσότερα σύνορα λόγω της Φιλανδίας, τι θα κάνει? Σωστό. Άρα στην πραγματικότητα μπήκε στην Ουκρανία όχι για το θέμα του ΝΑΤΟ, ήθελε να μπει ούτως ή άλλως, και απλώς το χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα, γιατί θυμόμαστε βέβαια ότι με τις βαλτικές χώρες είχαν ήδη σύνορα, απλώς ήταν πολύ μικρά. Τώρα με τη Φιλανδία θα είναι τεράστια τα σύνορα, και γι' αυτό είναι ένας στρατηγικός στόχος και για τον ΝΑΤΟ. Και είναι και μια τεράστια ήττα γοήτρου για τον Πούτιν, διότι αν επικαλούμενος στα επιχειρήματα που είπαμε έκανε τον ντου στην εισβολή στην Ουκρανία, το γεγονός ότι σε μια ακόμα πιο μεγάλη συνοριακή γραμμή της Φιλανδίας δεν λειτουργεί με τον αντίστοιχο τρόπο, δείχνει ότι φοβάται. Απλά πράγματα. Σωστά, και δείχνει επίσης ότι εδώ είναι πρακτικό, γιατί εδώ μιλάμε για μια υποψηφιότητα στο ΝΑΤΟ που έχει κατατεθεί από τις δύο χώρες, ενώ για την Ουκρανία είναι κάτι το εντελώς θεωρητικό να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ακόμα και αν είμαστε θετικοί σε βάθος χρόνου. Εδώ είναι πρακτικό και μάλιστα θα μπουν με διαδικασία fast track. Άρα κανονικά θα πρέπει εκεί πέρα να παιχτεί το παιχνίδι. Και αυτό που είδαμε είναι ότι η Ρωσία έκανε τα κλασικά της, έκοψε το ρεύμα, έκοψε το φυσικό αέριο, και τελικά η Φιλανδία παίζει ανεξαρτήτως, γιατί ήταν προετοιμασμένη και για το ένα και για το άλλο. Μάλιστα. Και ούτως ή άλλως δεν μπορούσε να κάνει να ασκήσει και μεγάλη πίεση, γιατί για το φυσικό αέριο μπορεί να είναι ένα μεγάλο ποσοστό το ρωσικό, αλλά το φυσικό αέριο για τη Φιλανδία είναι ένα 5% για την ενέργειά της. Άρα δεν μπορούσε να παίξει πάνω σε αυτό. Τα εύκολα επιχειρήματα τα χρησιμοποίησε ήδη και τα έκαψε. Άρα όντως για το γόητρό του έχει ήδη πάθει ένα πλήγμα. Και από μένα τελευταία ερώτηση, δεν ξέρω αν η Ειρήνη θέλει να προσθέσει κάτι άλλο. Τελευταία ερώτηση από μένα. Σε περίπτωση που έχουμε, εν πάση περιπτώσει, για τον Α ή Β λόγο, από κακή εκτίμηση, από ανοησία, από ακρότητα ή από οτιδήποτε, μία απόπειρα των Τούρκων να προκαλέσουν ένα θερμό επεισόδιο, μία συγκρουσιακή κατάσταση στο Αιγαίο. Με δεδομένο το γεγονός ότι αυτός ο πολυδιαφημισμένος, η πολυδιαφημισμένη αύξηση των εξοπλισμών μας με τις φρεγάτες, με τα ραφάλ, με επίκειται, θέλει ένα χρόνο μέχρι την ολοκλήρωσή της και την εκδήλωσή της. Είμαστε έτοιμοι στον βαθμό που πρέπει για να δώσουμε στους απέναντι φίλους το μάθημα που χρειάζονται? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση και είναι πολύ πετυχημένη, γιατί αναδεικνύει ένα γεγονός πάνω στο οποίο ασκήσαμε πάρα πολύ σε επιχειρήματα. Το σημαντικό δεν είναι ο εξοπλισμός μας. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι οι δύο συμφωνίες που κάναμε με την Γαλλία και την Αμερική, οι οποίες ενεργοποιούνται άμεσα. Μάλιστα. Άρα αυτό το θέμα ότι αν έχουμε ακόμα αρκετά ραφάλ ή αν δεν έχουν έρθει τα μπελαρά, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολεί για μας. Ναι. Όταν όμως έχουμε κάνει μια συμφωνία που είναι σε ένα ενιαίο δόγμα αμυντικό και μάλιστα μπορεί να είναι και επιθετικό από την πλευρά της Αμερικής και όχι μόνο όπως είναι με τη Γαλλία, οι δύο χώρες ενεργοποιούνται εκτός ΝΑΤΟ μαζί μας. Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα πράγμα που η Τουρκία δεν μπορεί να το βγάλει από τη σκακέρα. Δεν είναι ένας άγνωστος παράγοντας, είναι ένας γνωστός παράγοντας. Και επειδή έχουμε κάνει αυτές τις συμφωνίες, ο εξοπλισμός μας έρχεται μετά, μέσα στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών. Και φαντάζομαι είναι και δύσκολο να το δοκιμάσει αυτό. Δηλαδή, είναι δύσκολο να μπει η Τουρκία στη λογική. Εντάξει, κάναν αυτές τις συμφωνίες οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι με την Ελλάδα, αλλά σιγά μην τρέξουνε, άμα γίνει κάτι, ας πούμε. Είναι υποχρεωμένοι να τρέξουν, γιατί παίζονται και άλλα πράγματα που έχουν σχέση με την Total και την ExxonMobil. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Λιγερέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια, γεια χαρά.